Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Αύριο το συνέδριο λοιπόν του κόμματος, έτσι, στο Γαλάτσι. Ναι, ναι. Στο Γαλάτσι ξεκινάμε. Αρχίζει με... οι εργασίες αρχίζουν με ομιλία του γραμματέα. Και με μια πανηγυρική εκδήλωση. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι γενικότερα είμαστε αισιόδοξοι, γιατί μέσα σε δύσκολες συνθήκες, αντικειμενικά όλοι το αναγνωρίζουν, της πανδημίας, καταφέραμε να οργανώσουμε το 21ο συνέδριο που θα ολοκληρωθεί αυτό το τετραήμερο που είναι μπροστά μας με μια πλούσια προσυνδριακή συζήτηση. Οι θέσεις μας έφτασαν σε πολλές χιλιάδες εργαζόμενους, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τα λαϊκά προβλήματα, με κορυφαίο εγκληματικό μάχη απέναντι στο αντεργατικό νομοσχέδιο για το χρόνο εργασίας που συνεχίζεται. Και καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό, στο βαθμό του δυνατού, το μήνυμά μας ότι δεν είναι μονόδρομος ο σημερινός βάλτος της εκμετάλλευσης ασφάλειας για τους εργαζόμενους, ότι υπάρχει άλλη διέξοδος, υπάρχει διέξοδος ο σοσιαλισμός, ότι ο λαός πρέπει και μπορεί να οργανώσει την αντεπίθεσή του πέναντι στο πραγματικό, που δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι συνολικά η άρχουσα τάξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι σε αυτήν την κατεύθυνση το πάμε στο ΚΚΕ θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να οργανωθεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής. Νομίζω ότι είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ, δηλαδή με αυτά που ζούμε, είτε έχει να κάνει με τη ΣΑΟΣ και το φυσικό αέριο που έτοιμες είναι οι εταιρείες, γιατί δεν θα πάει στον λαό. Είδαμε σε όλα τα πλούσια κράτη με το πετρέλαιο, ο κόσμος πεινάει. Δεν είναι δηλαδή ότι θα βρούμε πετρέλαιο στην Ανατολική Μεσόγειο, φυσικό αέριο και ξαφνικά θα γίνουμε όλοι πλούσιοι. Είναι το αντεργατικό νομοσχέδιο. Είναι όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή φαντάζομαι ότι πραγματικά Κοιτάξτε, οι θέσεις που θα βγουν προς τα έξω... Είναι σωστή η επισήμανσή σας ότι είναι μια κρίσιμη ώρα για να σκεφτεί ο εργαζόμενος, ο λαός, και να αποφασίσει με ποιους θα πάει και τι θα αφήσει. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά ακούμε συνεχώς διακηρύξεις ότι έρχεται ξανά η ανάπτυξη για όλους. Νομίζω ότι μετά από δύο κρίσεις και το ποιος τις πλήρωσε, οι εργαζόμενοι έχουν βγάλει συμπεράσματα. Και υπάρχει η ζωτική ανάγκη να τοποθετηθεί ο καθένας υπεύθυνα απέναντι στο παραμύθι ότι θα υπάρχει μια ανάκαμψη που θα ωφελήσει και τους θύτες και τα θύματα της εκμετάλλευσης. Ναι, ανάκαμψη και ανάπτυξη για ποιους όμως. Δεν θα είναι για όλους, δεν θα είναι δηλαδή για τα λουκέτα των μικρών μαγαζιών. Δεν θα είναι για μας που θα δουλεύουμε περισσότερο για να αμφιβόμαστε λιγότερο μετά και τις νέες κυβερνητικές εκκλήσεις. Δεν θα είναι για μας μετά το τσεκούρι που έρχεται στα ασφαλιστικά δικαιώματα, όπου πλέον ανοιχτά η κυβέρνηση αυτό το δρομολογεί ως επόμενο βήμα, γιατί υπήρξε μια σειρά προηγούμενα βήματα. Είναι ότι θα τελειώσουμε εντελώς με το κατοχυρωμένο δικαίωμα της ασφάλισης και πλέον θα μιλάμε για μια ασφάλιση εμπόρευμα που θα είναι αντικείμενο ζώου. Να υπενθυμίσουμε όμως και την ασπής πρόνοια, τι έπαθαν οι άνθρωποι που έβαλαν τα χρήματά τους εκεί, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι όποιο επιμέρους πρόβλημα και να πάρουμε, θα δούμε ότι είναι ίδια τα θύματα και οι ίδιοι οι θύτες. Και αυτό θα το δούμε, αν θέλετε, και στην άλλη πλευρά που θίξατε, δηλαδή την πλευρά της Ανατολικής Μεσογείου, γενικότερα της κατάστασης στην περιοχή, όπου είναι φανερό ποιους αφορούν τα παζάρια αυτή τη στιγμή, τις αστικές τάξεις δηλαδή, στο πλαίσιο σχεδιασμών που απειλούν την ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή, στοχεύουν όλους τους λαούς της περιοχής, δεν αναφέρομαι μόνο στον ελληνικό λαό, γιατί πρέπει να δούμε ότι μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι με τη φωτιά, σε σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημαδεύουν λαούς από τη Λιβύη και το Ιράν μέχρι τα Βαλκάνια, και αυτό το παιχνίδι με τη φωτιά γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο. Και μπορούμε να δούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση ακριβώς πάντα ίδια είναι τα θύματα και ίδιοι θα είναι θύτες. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την μεγάλη επίθεση του κεφαλαίου, που μπορεί να τη δούμε και στο εσωτερικό της χώρας και στην περιοχή, έχει σημασία να οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του και να βγάλει συμπεράσματα από όλη την προηγούμενη περίοδο. Το λέω αυτό γιατί για όλη την προηγούμενη περίοδο αναμετρηθήκαμε με έναν μύθο ότι τάχα μπορεί να σχηματιστεί μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα επιτρέψει
μια φιλολαϊκή διαχείριση της κατάστασης, θα φέρει ένα ανθρώπινο πρόσωπο στο σύστημα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό το παραμύθι το είδαμε και στην Κύπρο και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στην Ισπανία, κατέρευσε παντού. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ένας ανώδυνος εύκολος δρόμος αν δεν οργανωθεί αποφασιστική σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο, που είναι η άρχουσα τάξη. Κύριε Παπαδόπουλε, έχει απέναντί του η κυβέρνηση, δηλαδή τα βάζει, τι να πω, με το 90% να πω τα βάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή έχουμε το ασφαλιστικό, έχουμε το 8ωρο, έχουμε όλα αυτά που γίνονται. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι θέμα ενδιαφέροντος, είναι θέμα ποια στρατηγική προωθεί ο καθένας. Και όταν προωθεί στη στρατηγική του κεφαλαίου, και δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και σε όλες τις προηγούμενες, γιατί αν δείτε την εξέλιξη, ας πούμε, στην τελευταία 15ετία, γίνεται μια σκυταλοδρομία. Ο ένας παραδίδει τη σκυτάλη των αντιλαϊκών μέτρων στον επόμενο για να φέρει ακόμα πιο αντιλαϊκά μέτρα. Σκεφτείτε την πορεία από το πρώτο μνημόνιο του Γεωργιάκη Παπανδρέου μέχρι το τρίτο του Τσίπρα και σήμερα. Το πρώτο μνημόνιο με το σύνθημα, λοιπόν, λεφτά υπάρχουν, έτσι. Βεβαίως. Που βεβαίως και υπάρχουν, αλλά για λίγους. Υπάρχουν. Για το κεφάλαιο υπάρχει ένας σκασμός λεφτά αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα αυξηθεί κιόλας. Θα δείτε τα νέα μεγάλα κονδύλια που θα δοθούν από τους αναπτυξιακούς νόμους, τους ομίλους. Δικά μας λεφτά είναι και αυτά, γιατί δεν είναι δικά μας λεφτά αυτά. Θέλω να πω, τέτοια κονδύλια που πλουσιοπάροχα δόθηκαν στους ομίλους δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε. Δόθηκαν και με το ΕΣΠΑ και με τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Όλοι ξέρουμε ποιοι ωφελήθηκαν και όλοι ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρέθηκαν και βρίσκονται τα λαϊκά στρώματα. Από το κακό στο χειρότερο. Αυτός ο δρόμος, αυτή η επίθεση, λέω, από την πλευρά του κεφαλαίου, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δεν πρέπει να σταματήσει αν δεν οργανωθούμε να τη σταματήσουμε, αν δεν αντιπιτεθούμε. Άρα τη Δευτέρα το ΚΚΕ, ως την Κυριακή δεν θα είναι το συνέδριο? Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα πιάνουμε δουλειά. Άρα τη Δευτέρα το ΚΚΕ είναι έξω. Το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση. Με προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτής της όλης κατάστασης. Για να ανοίξει δρόμο αντιπαράθεσης σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, για το χρόνο εργασίας, για τις συνθήκες εργασίας, για την προστασία του εργατικού λαϊκού εισοδήματος, για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία και στην υγεία, για την απέτηση για ουσιαστική μόρφωση. Δέστε τώρα, οδηγούμαστε, ανοίγει ο δρόμος για σχολεία πολλών ταχυτήτων με διαφορετικά βιβλία και διαφορετικά προγράμματα ανάλογα με την τσέπη των γονιών. Για όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα, αλλά σημαδεύοντας πάντα, ξαναλέω, τον πραγματικό αντίπαλο, που είναι συνολικά η άρχουσα τάξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κόμματα που τους υπηρετούν, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.